Συνεχίζουμε, μένουμε Θεσσαλονίκη και αυτή τη φορά καλησπέριζω τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Χαίρετε. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, καλά, μια χαρά. Συμφωνείς με την επιλογή του κόσμου για, ας ξεκινήσουμε έτσι, για πολυτιμότερο παίκτη της σεζόν Αντρία Ζιβκοβιτς? Ναι, ναι, σίγουρα. Είναι από πάρα πολλές πλευρές. Είναι η απόδοσή του μέσα στο γήπεδο, ο ρόλος του ως μεσοεπιθετικός, τα νούμερά του, το αρχηγικό του προφίλ, η συμμετοχή του σε πολλά μεγάλα παιχνίδια και ο πρωταγωνιστικός του ρόλος. Είναι ο τρόπος που αγωνίζεται στο σύνολο, η αυταπάρνηση σε φάση άμυνας, τα πάντα, δηλαδή δεν του λείπει κάτι. Φέτος δεν του έλειψε κάτι του Ζιβκοβιτς. Είναι εκπληκτικό το ότι πίσω του, και κάπως έτσι είναι η αλήθεια, εντάξει, είναι υποκειμενικό, ακολούθησαν στην ψηφοφορία ο Τάισον με τον Κωνσταντέλια, δηλαδή όλη η γραμμή των μεσοεπιθετικών, που πραγματικά είναι η προσωποποίηση, το πούμε έτσι, του ΠΑΟΚ, η δική τους απόδοση, ναι, είναι ο φετινός ΠΑΟΚ. Ναι. Η ομάδα... Μεσοεπιθετικοί πέταξαν φωτιές, οι επιθετικοί, ναι, είχαν τα θεματάκια, ναι, 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 τους, αλλά... Η όλη παρουσία τους και νομίζω ότι πολύ δικαιολογημένα ακολούθησε μετά ο Κοτάρσκι, εντάξει, και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές, αλλά ο πρώτος, αυτός που αν έλειπε ίσως ο ΠΑΟΚ θα έχει πιο μεγάλα προβλήματα, είναι ο Αντρίγια Ζιβκοβιτς με όλη την παρουσία του. Τώρα το θέμα με τον Αντρίγια είναι ότι δεν τελειώνει ποτέ η σεζόν για εκείνον. Ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς, συνεχίζει, παίζει, θα παίξει. Εντάξει. Θα έχει ενδιαφέρον η επόμενη σεζόν. Να, πώς το λένε, να αποκλειστεί η Σερβία από τη φάση του Μίλου. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον η επόμενη σεζόν του. Δηλαδή να δούμε πώς θα ξεκινήσει και αν μπορέσει να φτάσει στα ίδια στάνταρ. Επαναλαμβάνω, σε θέσεις όπου ο ΠΑΟΚ έχει πολλές λύσεις, ψάχνει και να ενισχυθεί. Και μην ξεχνάμε ότι πίσω από τους τρεις που αναφερθήκαμε ακολουθεί το Σπότοφ, που είναι, ναι, πολύ ποιοτικός. Επίσης, δηλαδή, πολύ επιδραστικός. Ναι. Double, είναι double, μια γραμμή ο μισός ΠΑΟΚ. Τι άλλα έχουμε από τα θέματα των ανανεώσεων? Έχουμε κάποια εξέλιξη? Κυρίως το θέμα του ΜΕΙΤΕ θα σε ρωτήσω. Μόνο διαπραγματεύσεις. Μόνο η προσπάθεια να συγκλίνουν οι δύο πλευρές, να μειωθεί η απόσταση. Ξεκίνησε από το 1.700 ο ΜΕΙΤΕ, ξεκίνησε από το 1.200 ο ΠΑΟΚ. Φτάνουν κοντά σε αιτήσεις αποδοχές τα ποσά αυτά για συμβόλαιο 3 ετών από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με την Μπενφίκα. Καταλαβαίνω ότι θα ήθελαν πιο πολύ να τελειώνουν όλα αυτά, να υπάρξουν ανακοινώσεις, αλλά τι να κάνουμε, είναι συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του. Ο ΜΕΙΤΕ είχε ένα τέτοιο συμβόλαιο στην Πορτογαλία, σου λέει έκανα μια τέτοια σεζόν, γιατί να πέσω, έστω και αν αλλάζει ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Και είναι σε μια τέτοια φάση ένα πολύ κομβικό θέμα, εννοείται, του ΜΕΙΤΕ είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Για μένα, μετά τον Κωνσταντέλια, αυτή η υπόθεση είναι πολύ κομβική και πρέπει να κλείσει, και νομίζω ότι απλά όσο πλησιάζουμε προς την έναρξη προετοιμασίας, τόσο θα μεγαλώνει η πίεση στις πλευρές για να τα βρουν. Δεν πιστεύω ότι θα χαλάσει κάτι. Και με τον Κετζιόρα είναι παρόμοια τα θέματα, κάποιες λεπτομέρειες και συνεργασία του με την Δυναμό Κιέβου, γιατί υπάρχει ένα εξάμηνο συμβολέου του Κετζιόρα που απομένει και πρέπει να βρεθεί λύση στο ΠΑΟΚ να το αγοράσει κατά κάποιο τρόπο. Και εκεί πολύ κομβικός, γιατί είναι ο μοναδικός δεξιός στόπερ, αξιόπιστη λύση, το απέδειξε τη φετινή σεζόν. Και έπονται τα μεταγραφικά, αν και νομίζω ότι είμαστε στις τελευταίες συζητήσεις με τον Καμαρά. Μπορεί να κούρασαν όλα αυτά, τα ήξεις, αφήξεις, οι διακυμάνσεις που έχει αυτή η υπόθεση. Από χθες περιγράψαμε ότι υπάρχει η αναζωπήρωση, κυρίως από την πλευρά του παίχτη, και νομίζω ότι είναι θέμα ορών. Φυσικά, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, μπάλα είναι, διαπραγματεύσεις, αν δεν πέσουν υπογραφές, αν δεν ανακοινωθεί κάτι, σαφώς κρατάμε πάντα επιφύλαξη και μια πισινή σε τέτοιες περιπτώσεις. Πάντως, από όλα του ΠΑΟΚ, ναι, του Καμαρά δείχνει να είναι
το πιο κοντά για να κλείσει με βάση την επιθυμία και του προπονητή. Πότε θα έχει την τελική επαφή ο Βιερίνια με τον Ιβάν Σαββίδη? Και πέρυσι είχε γίνει κάτι παρόμοιο, λίγο πριν μπουν στο γήπεδο, λίγο πριν ξέρω εγώ τις 20 Ιουνίου. Άρα λογικά την επόμενη εβδομάδα. Φάνηκε έτσι όταν τελείωσε η σεζόν με αυτόν τον τρόπο και ο Βιερίνια δεν ανακοίνωσε το φινάλε της καριέρας του, φάνηκε το τι θα συμβεί. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του, όπως εκφράζονταν τότε από τον Μάκη τον Καγκάτση, του είπε ότι εσύ θα αποφασίσεις και θα κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό ισχύει. Ο Βιερίνια θέλει να παίξει ποδόσφαιρο ως άλλος Κριστιάνο, ως άλλος Πέπε, με αυτό το DNA το πορτογαλικό που ξεπερνάει τα 40 χρόνια με αξιοπρέπεια και όχι, εννοείται, καλά, ειδικά για Κριστιάνο. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Εγώ τον βλέπω να πρωταγωνιστεί και φέτος και να πρωταγωνιστεί πολύ έντονα, όχι τώρα να είναι κομπάρσος. Ο Βιερίνια, έχει μειωθεί ο ρόλος του, είναι παίχτης στιγμών, 20 λεπτών, 30 λεπτών για το φινάλε. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον εφόσον όλα πάνε καλά και συνεχίσει, μην τυχόν μονιμοποιηθεί μπροστά. Γιατί στο τέλος της σεζόν, από εκεί που ξεκίνησε ουσιαστικά. Στο τέλος της σεζόν, και για λόγο που δεν το έχω ψάξει, αποφάσισε ο Λουτσέσκου να τον προπονεί και να τον ετοιμάζει ως εξτρέμ. Ένας Λουτσέσκου που επί χρόνια επέμενε ότι πρέπει να έρχεται από πίσω ο Αντρέ. Ναι, διαδικαστικά είναι. Νομίζω ότι θα τα βρει και με τον Σαββίδη. Είναι και ένα οικονομικό θέμα, οι αιτήσεις αποδοχές. Αν και πέρυσι θυμάμαι μας είχε πει ότι δεν είδα τι υπέγραψα, δεν ξέρω. Δηλαδή, ό,τι μου είπαν το υπέγραψα. Προφανώς αυτό θα ισχύσει και φέτος. Κάτι τελευταίο. Ένας φίλος στέλνει ένα μήνυμα. Αν έχει απασχολήσει τον ΠΑΟΚ ο Πιάτεκ της Μπασαξεχήρ για την επίθεση. Ναι, είχε έρθει και άλλη φορά για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δεν το γνωρίζω. Δεν αποκλείεται μέσα στις πολλές περιπτώσεις. Αυτό που τώρα ισχύει είναι ότι πίσω από τον Braithwaite δεν υπάρχει μια λύση εναλλακτική κοντά στο να πεις ότι έχει προχωρήσει ο ΠΑΟΚ. Είναι ο Δανός που επιμένει στα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και μάλιστα παίζει ακόμα. Αύριο πάλι παίζει με την Εσπανιόλ. Μακάρι να αποκλειστεί, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι για να τελειώνει με τις υποχρεώσεις του. Βέβαια δεν είναι το πιθανότερο να αποκλειστεί, μάλλον θα συνεχίσει. Είναι ο Braithwaite, δεν υπάρχει άλλος κοντά αυτή τη στιγμή. Άρα μάλλον του Φορ θα αργήσει για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι το μήνυμα που βγαίνει από αυτή την υπόθεση. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.